Εσείς φαίνεται είστε οι τολμηροί που δεν τα φοβηθήκατε όλα αυτά τα οποία έλεγαν αυτές τις μέρες ότι σήμερα θα γίνει η καταστροφή του κόσμου. Δόξα τω Θεώ όμως που έβρεξε, ήταν ωραία που έβρεξε. Πάντα η βροχή είναι ωραία, γιατί η βροχή είναι ζωή. Και άμα δεν υπάρξει βροχή και ήλιος, θα σταματήσουμε να υπάρχουμε κι εμείς. Το δεύτερο που ήθελα να πω ότι με τη χάρη του Θεού σήμερα το βράδυ θα κάνουμε μία ερμηνεία. Ξεκινάμε από το να είναι αυτή η ερμηνεία επέτειος ενός χρόνου που κάναμε τον πρώτο μας διάκονο, τον πατέρα Νικόλαο, που θα είναι και αυτός εδώ. Και μια ευκαιρία να κάνουμε προσευχή όλοι για τους δικούς μας ανθρώπους μέσα στην ησυχία της νύχτας. Λένε οι ιατρορείτες ότι στα πανηγύρια και στις αγριμνίες ο ουρανός είναι πιο ανοιχτός και ο Θεός ακούει πιο εύκολα και πιο πολύ. Να έρθουμε λοιπόν για να κάνουμε την προσευχή μας για τους ανθρώπους μας. Όλοι κάτι έχουμε να πούμε στο Θεό και το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ευχαριστία στο Θεό. Ξεχνάμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Μόλις πάρουμε αυτό που ζητάμε ή μόλις γίνει το γεγονός, ζητάμε υγεία. Μόλις τελειώσουν και ησυχάσουν τα πράγματα, ξεχάσαμε και να ευχαριστώ, αλλά ξεχάσαμε και πάλι τον ίδιο τον Θεό και πορευόμαστε. Ας έχουμε λοιπόν την έννοια μας λίγο στο Θεό και στην ψυχή μας. Το τρίτο που ήθελα να πω ότι αυτές τις μέρες εξομολογώ Παρασκευή και Σάββατο όλη την ημέρα, από τις 10 ή 9.30 το πρωί μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Δέστε τώρα τι τύχη είχα χθες το μεσημέρι, από πού έρχονται άνθρωποι για να ξεφορτώσουν την δουλειά τους. Με παίρνουν ένα τηλέφωνο, λέει, είμαστε 12 παλικάρια, βγαίνουμε από το Άγιον Όρος, είμαστε μια εβδομάδα και θέλουμε να σε δούμε και να εξομολογηθούμε. Και ήρθαν το μεσημέρι και πού είστε ρε παλικάρια? Από την Κρήτη, από την Κύπρο. Από την Κύπρο, λέει, ήρθαμε και για το σκήνημα στο όρος και να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Και δόξα σε το Θεό, λέω, πόσο υπέροχοι άνθρωποι υπάρχουν που νοιάζονται την ψυχή τους και να την καθαρίσουν και να την δυναμώσουν και να την προσφέρουν στο Θεό και στους συνανθρώπους. Τώρα, να σας πω και το ότι έχουμε αυτό το βιβλίο του Παπαφώτη, το οποίο το δίνουμε μετά στο τέλος, ποιος θέλει και νομίζει ότι θέλει να διαβάσει. Ο Παπαφώτης και ο Παπατήχων ο Ρώσος, θαρώ πως είναι οι σπουδαιότεροι Άγιοι της εποχής μας, οι σπουδαιότεροι, το έλεγε για τους τρεις Αγίους και ο ίδιος ο Γέροντας Παΐσιος. Για τον Παπαφώτη, για τον Παπατήχωνα και για τον Παπαευμένη το Σαριδάκη. Αυτοί οι παιδάκοι είναι Άγιοι που έφτασαν εκεί που ήταν στα αγωνίσματα και ο Μέγας Αντώνιος. Για σκεφτείτε τώρα τι σπουδαίοι Άγιοι. Θα αργήσει η Εκκλησία να τους αγιοποιήσει γιατί είναι τόσο θαυμαστή η ζωή τους. Δεν γίνεται και πιστευτή. Ο Παπαφώτης ήταν αδερφός πνευματικός του Γέροντα Παΐσιου. Είχαν τον ίδιο πνευματικό του Παπατήχωνα το Ρώσο. Άλλη θρηλυκή μορφή αυτός, που όταν λέει είχε το Άγιο Ποτήριο στα χέρια του, αν είχε μέσα Θεία Κοινωνία, δηλαδή την ώρα που το έβγαζε να μεταλάβει τον κόσμο, εκείνη την ώρα με τη Θεία Κοινωνία δεν πατούσε κάτω, ποτέ. Για σκεφτείτε. Και αν μην είχε κάποιος να κοινωνήσει, ήταν μια πιθανή από το χώμα τα πόδια του. Αν δεν είχε, λέει, ακούμπαγε στην κορυφή στον ναό και από εκεί φώναζε με τα φόβου Θεού Χριστός. Και αυτό το Αγιοπότερο το έχουμε εδώ στην Ενωρία,
Και με αυτό το αγιοπόρφυρο θα σας κοινωνήσω το βράδυ. Όσοι κοινωνήσατε τώρα το πρωί και όσοι είστε σχετικά έτοιμοι, μπορείτε να δείτε το βράδυ να κοινωνήσετε. Τώρα να πω δύο λόγια με αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε σήμερα. Τι να πω, που σου ο Χριστός κομμάτι-κομμάτι από την Αγία Γραφή και από τα Ευαγγέλια κυρίως, που σαν θαυμαστά γεγονότα μας παρουσιάζει. Το πρώτο ήταν που γιατρέψε, πήγε λέει ο άρχοντας της συναγωγής, ο Ιάιρος, και να πει «Δάσκαλε, έλα, αποθνίστη η κόρη μου, έλα σε παρακαλώ να την κάνεις καλά». Και στον δρόμο, έτσι περπατώντας όλος ο κόσμος που ήταν μαζί του, όλος ο κόσμος λοιπόν ακουμπούσε τον Χριστό. Ναι, μία γυναίκα όμως που είχε πρόβλημα υγείας έπιασε τα ρούχα του και αμέσως ο Χριστός φώναξε δυνατά. «Για να δω κάποιος», λέει, «κάποιος». Πήρε δύναμη από μένα, πήρε ενέργεια, πήρε χάρη, πήρε ευλογία. Καημένη τράπηκε, αλλά το είπε όμως. Ενώ οι μαθητές του κορόιδευαν και οι άλλοι γύρω, τόσος κόσμος, λέει, σε συνθλίβουσε, σε συνθλίβησε, σε σπρώχνη. Μία, ποιον είδες. Αυτός όμως κατάλαβε ποιος έγινε καλά. Το πρώτο που θέλω να σταθώ εδώ, όλοι ήταν κοντά στον Χριστό, ένας έγινε καλά. Όλοι ήταν και τον ακουβούσαν και τον σπρώχνανε και τον αγκάλιασαν, ίσως εκεί ότι. Και όπως λέει, ένας έγινε καλά. Γιατί, οι άλλοι δεν πήγαν για να γίνουν καλά. Τους ένιωξε. Ούτε πίστη είχαν, ούτε πήγαν για κάτι. Και προχωράμε τώρα και φτάνει, λέει, προχωράει και έρχονται οι υπηρέτες κάποιοι από τους το σπίτι και λένε «Μην τον παιδεύετε τον δάσκαλο, πέθανε η κόρη σου». Και όμως ο Χριστός περπάτησε, πήγε. Και όταν πήγε, τι τους είπε. «Δεν πέθανε», λέει, «αλλά κοιμάται». Και καταγέλουν αυτόν και τον κοροϊδεύα. Αφού ήταν σίγουρο ότι είχε πεθάνει. Εδώ όμως, λένε οι πατέρες, έχει μεγάλη σημασία αυτό το γεγονός. Το διάβασα κι εγώ και δεν μου είχε πάει ποτέ στον μυαλό μου. Το κοιμάται ήταν πραγματικό. Γιατί ο θάνατος δεν καταστρέφει, δεν τελειώνει, δεν εξαφανίζει τον άνθρωπο. Αλλά είναι εκεί και τι περιμένει. Δευτέρα παρουσία. Όλοι θα ξανααναστηθούν οι πεθαμένοι. Και εμείς όταν θα φύγουμε θα περιμένουμε την Ανάστασή μας. Και θα κοιμόμαστε. Πώς τα λέμε τα νεκροταφεία κανονικά. Κοιμητήρια. Γιατί. Τι ωραία φράση που την έβαλε η παράδοσή μας. Κοιμητήρια, γιατί εκεί κοιμούνται, περιμένοντας όλοι τι, την Δευτέρα του Χριστού παρουσία, όταν θα ξανααναστήσει όλον τον κόσμο και μετά δεν θα πεθάνει κανένας. Όλοι θα ζήσουν αιώνια. Και παίρνει, λέει, τους τρεις μαθητές, τον πατέρα και τη μητέρα και πάνε μέσα. Και με μια φράση ο Χριστός σηκώνει. Υπέσε γύρω το παιδί, το κοριτσάκι, σηκώνει. Και σηκώθηκε. Σηκώθηκε παραχρήμα. Όχι σηκώθηκε, σηκώθηκε αμέσως. Και εδώ τώρα τι κάνει ο Χριστός. Τι μεγάλη ομορφιά, τι ταπείνωση είχε ο Χριστός. Θα αναστέναμε εμείς άνθρωπο,
θα κάναμε εμείς άνθρωπο καλά και δεν θα γινότανε χαμό. Χαμό! Το έκανα, θα λέγαμε, το έκανα, το έκανα, το έκανα, το έκανα, πάρτε με. Και πέστε ότι το έκανα το θαύμα. Μηδενή, μηδένη πείτε. Σε κανένα δεν θα πείτε τίποτα. Και έφυγε. Και εδώ είναι μια απάντηση, είναι μια απάντηση και να την προσέξουμε. Τα θαύματα δεν τα φωνάζουμε. Έλεγε και ο Παΐσιος ότι θαυμαστό σου συμβεί, δόξα το Θεό και ξέχνα το. Γιατί μπερδεύονται τα πράγματα μετά. Και μπερδεύεται και ο κόσμος. Ποιο είναι, ποιο δεν είναι. Είναι, δεν είναι. Ο Χριστός Ανάσταση έκανε μηδενή, μηδένη πείτε. Μη πείτε τίποτα σε κανένα. Και έφυγε. Και εδώ δείχνει και την ταπείνωση του Χριστού. Πόσο μεγαλείο, προσέξτε λίγο, πόσο μεγαλείο έχει ο Χριστός εδώ, που δεν θέλει να φανεί δυνατός, δεν θέλει να φανεί τόσο δυνατός που να φοβήσει τον άνθρωπο, αλλά απλώς και ταπεινός, για να τον αγαπήσει ο άνθρωπος. Ξαναλέω, δεν εμφανίζεται μπροστά μας ο Χριστός ως παντοδύναμος να μας εξαφανίσει με τη δύναμή Του και τη χάρη Του. Μία φορά, μία εμφανίστηκε με τη δύναμή Του στη μεταμόρφωση που είναι ο ναός μας. Αλλά και εκεί πάλι μόνο με τους τρεις τους μαθητές που καταλάβαιναν λίγο παραπάνω. Τους υπόλοιπους τους είχε αφήσει. Τον υπόλοιπο κόσμο τον άφησε, δεν εμφανίστηκε ούτε η δόξα του, ούτε το φως του, ούτε η δύναμή του, ούτε η φωτιά που θα έκαιγε τον κόσμο, αν εμφανίζονταν. Τίποτα, ήρεμα, με αγάπη, με απλότητα, με ταπείνωση. Έτσι μας θέλει ο Θεός, να τον ζυγώσουμε και αυτός να έχει μια όμορφη χαρά, μια όμορφη αγάπη, μια γλυκύτητα και απλότητα με την αγκαλιά του ανοιχτή, για να μπορούμε εκεί μέσα να χωθούμε όλοι, όσες αμαρτίες κι αν έχουμε κάνει. Εκεί είναι ο Θεός, εκεί είναι ο Χριστός και μας περιμένει, μας περιμένει, μας περιμένει, μας περιμένει. Όχι στο έτσι όλοι μαζί, δεν μας περιμένει στο όλοι μαζί. Μας περιμένει στον καθέναν ξεχωριστά και μετά όλοι μαζί. Δεν είμαστε μάζα, δεν είμαστε όχλος για τον Χριστό. Είμαστε ο καθένας που έχουμε την ατελείωτη τιμή του κάθε προσώπου. Του κάθε προσώπου, ένας, η έξω, η μακριά, η κοντά, η μακριά, όλοι. Όλοι πάνω στη γη έχουν θέση, έχουμε θέση στην καρδιά του Χριστού, στο περίμενε του Χριστού, στην αγκαλιά του Χριστού, στη χάρη του Χριστού, στην ευλογία του Χριστού, στη συγχώρεση του Χριστού, στη σωτηρία του Χριστού, στο αίμα και στο σώμα του Χριστού. Όλοι όμως. Όποιος και να είναι, παπά μου, και ο μουσουλμάνος, και ο άθεος, και ο άπιστος, και ο εχθρός, αυτόν πιο πολύ τον περιμένει ο Χριστός. Δεν του στέκεται απέναντι να τον αποκλείσει. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος. Υπάλλη ημών ουκέστη προσάρκα και αίμα. Τα όπλα τα δικά μας και ο αγώνας ο δικός μας
Δεν είναι με τα όπλα αυτά τα οποία πολεμάνε οι άνθρωποι, που σκοτώνουν, που καταστρέφουν, που βασανίζουν. Αλλά πώς είναι αυτή η πάλι? Προς τα πνευματικά τα όπλα. Και ο ουρανός έχει μόνο αγάπη, 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 έλεος, 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 έλεος. Αυτόν λοιπόν τον Χριστό να βρούμε, αυτόν τον Χριστό να βλέπουμε, αυτόν τον Χριστό να ποθούμε και αυτόν τον Χριστό να δείχνουμε και στα παιδιά μας. Και τότε να δείτε πόσο χαρούμενα θα είναι που θα βλέπουν ένα Χριστό τρελαμένο μαζί μας. Ερωτευμένος ο Χριστός με τον καθένα μας. Ερωτευμένος με τον καθένα μας και περιμένει τον κάθε έναν και την κάθε μια. Και όταν έφευγε, λέει, η Δίδια Περπέτουα από τη ζωή με το μαρτύριό της και της λέει ο Δήμιος, θα την πέτασαν μέσα στα λιοντάρια και στις τίγρες. Τα αφήνανε την κανένα εβδομάδα μυστικά, οπότε κάνα κομμάτι. Και λίγο πριν τη ρίξουν μέσα, λένε, τι θέλεις? Λίγο, παιδιά, νερό να καθαριστώ και να μαζέψω λίγο τα ρούχα μου τα σκισμένα, γιατί σε λίγο θα με πάρει αγκαλιά ο Χριστός. Όταν έτσι βλέπει το θάνατο άνθρωπο, ότι σε λίγο τον παίρνει αγκαλιά ο Χριστός, τότε δεν έχει φόβο. Τότε μόνο χαρά και λαχτά. Το βράδυ θα αρχίσουμε 8 και θα τελειώσουμε το 10.30. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.